Μερικές ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, την ώρα που αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι η πόλη χτυπήθηκε από μια σειρά ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Τα ιρανικής κατασκευής drones Shahed φέρονται να εκτοξεύτηκαν από την ανατολική ακτή της Αζωφικής θάλασσας. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας αναφέρει ότι κατέριψε 30 από τα 35 μη επανδρωμένα Shahed που εκτοξεύτηκαν από τη Ρωσία. Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών της Ουκρανίας ανέφερε ότι ο ρωσικός στρατός παρέλαβε μια νέα παρτίδα ιρανικών drones και συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για την απόκτηση συστημάτων βαλιστικών πυράβλων. Το Ινστιτούτο Μελέτης Πολέμου αναφέρει ότι η ρωσική στρατιωτική ηγεσία συμμετέχει σε μια εκστρατεία για να παρουσιαστεί ως μέρος μιας αποτελεσματικής πολεμικής μηχανής εν καιρό πολέμου σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την δημόσια αντίληψη για τις ρωσικές αποτυχίες στην Ουκρανία. Και η προγραμματισμένη συνάντηση του Βλάντιμιρ Πούτιν με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάνδρ Λουκασέγκο είναι πιθανό μέρος της ίδιας προσπάθειας να δείξει προορατικότητα, καθώς και μια προσπάθεια να θέσει τις συνθήκες πληροφόρησης για μια νέα φάση του πολέμου. Όμως το Ινστιτούτο Μελέτης Πολέμου εκτιμά ότι η ικανότητα του ρωσικού στρατού, ακόμη και αν ενισχυθεί με στοιχεία από τις λευκορωσικές ένοπλες δυνάμεις, να προετοιμάσει και να εκτελέσει ευρείας κλίμακας μηχανοποιημένες επιθετικές επιχειρήσεις στους επόμενους μήνες, παραμένει αμφισβητήσιμη. Το Υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας δήλωσε τον Οκτώβριο ότι 9.000 Ρώσοι στρατιώτες μετακινήθηκαν στη χώρα ως μέρος περιφερειακής ομαδοποίησης δυνάμεων για να προστατεύσουν τα σύνορά της. Τα ρωσικά στρατεύματα μεταφέρθηκαν στη Λευκορωσία τον Οκτώβριο για να γίνουν μέρος ενός τοπικού σχηματισμού που θα πραγματοποιήσει τακτικές ασκήσεις σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το Ινστιτούτο Μελέτης Πολέμου αναφέρει ότι ο Πούτιν μπορεί να διατάξει νέες ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις αργότερα μέσα στο χειμώνα.